Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας έχω υποσχεθεί ότι τον Οκτώβριο θα κάναμε ένα βίντεο με τον Λάζαρο στο γυμναστήριο, στην Κύπρο, στην ΠΑΦ. Αλλά επειδή όπως γνωρίζετε ήρθα ταξίδι και έμεινα, έπεισα τον Λάζαρο να κάνουμε διαδικτυακά ένα βίντεο για να μας μιλήσει για τα θέματα για τα οποία έχει σπουδάσει και είναι ειδικός. Γεια σου Λάζαρε. Γεια σας. Ο Λάζαρος Πανταζής είναι ο πρωτότοκος μοιός και ο μοναδικός μοιός. Τετάρτη σήμερα, 21 Οκτωβρίου. Συζητούσαμε με τον Λάζαρο προηγουμένως με την Αριστονίκη, το λέμε Αριστοτρίτη, με σένα τι θα το πούμε. Λάζαρο Τετάρτη λέει, και αστεία και ο Λάζαρος και η Κυριακή γεννήθηκαν ημέραν Τετάρτη. Λοιπόν, ο Λάζαρος έχει σπουδάσει Sports and Exercise Science, το οποίο σημαίνει η επιστήμη του αθλητισμού και των σπορ. Σωστά, Λάζαρε μου? Ναι, σε ελεύθερη μετάφραση είναι σωστά. Σωστά. Υπάρχει και ορθός όρος? Εντάξει, όχι. Όχι. Λοιπόν, του είπα να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που να τον ενδιαφέρει τον ίδιο. Εμάς εδώ στο κανάλι, Λάζαρε, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι η γυμναστική για μας. Αλλά, επειδή πολλοί από το κανάλι είμαστε σε μια ηλικία που έχουμε παιδιά, τα οποία μπορεί να βρίσκονται στην εφηβεία ή στην παιδική ηλικία. Και επειδή είναι ένα θέμα που σε ενδιαφέρει και εσένα και το έχεις ζήσει και εμπειρικά ο ίδιος, σήμερα θα μιλήσουμε για τα παιδιά στην εφηβεία και τη γυμναστική με βάρη ή αντιστάσεις, τους μύθους και τις αλήθειες γύρω από το θέμα. Να το ξεκινήσω έτσι λίγο εμπειρικά. Όταν ο Λάζαρος ήταν στο δημοτικό, όταν πήγες για πρώτη φορά γυμναστήριο, σου μπέπτει την έκτη δημοτικού. Πρώτη γυμνασίου, νομίζω. Πρώτη γυμνασίου. Ο Λάζαρος είχε ζητήσει να πάει γυμναστήριο όταν είχε πάει στο γυμνάσιο. Και εγώ τότε είχα κάποιες παρανοήσεις μέσα στο μυαλό μου ότι είναι καλή ιδέα κάποιος έφηβος να πάει στο γυμναστήριο ή να κάνει γυμναστική με βάρη. Γιατί νόμιζα, θυμάσαι τι σου έλεγα. Είναι η λεγόμενη μύθη ότι άμα πάει το μωρό στο γυμναστήριο, ότι δεν θα ψηλώσει, να καθυστερήσει η ανάπτυξή του κτλ. Ισχύουν αυτοί οι μύθοι, Λαζάρε? Αυτοί οι μύθοι δεν ισχύουν επειδή δεν αποδειχτήκαν από έρευνες επιστημονικές. Δηλαδή δεν λέει κάπου, δεν έγινε κάποια έρευνα έτσι ώστε να υποστηρίξει αυτούς τους ισχυρισμούς. Αντιθέτως, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορεί να υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη, ότι βοηθά στην ανάπτυξη ενός παιδιού η άσκηση στο γυμναστήριο με βάρη και αντιστάσεις. Υπάρχουν στοιχεία ότι η γυμναστική βοηθά η γυμναστική στην νεαρή ηλικία, δηλαδή στην εφηβεία, όταν είναι όριμον σωματικά ο έφηβος, το βοηθούν για να αναπτύξει καλύτερη μυϊκή μάζα, δηλαδή να αναπτύξει καλύτερα τους μύες του και βοηθά στην ανάπτυξη του σώματος του, του σκελετού του δηλαδή. Βεβαίως αυτό είναι όταν κάνει σωστά τη γυμναστική. Όταν ο υπεύθυνος που τον επιβλέπει τον έφηβον του μαθαίνει σωστά πώς να κάνει τη γυμναστική με τις αντιστάσεις και τα βάρη, έτσι ώστε να μην υπάρξει κάποιος επικείμενος τραυματισμός. Αν κάνει σωστά τη γυμναστική, τότε μόνο θετικά μπορεί να αποκομίσει από αυτή. Ποιος είναι ο κατάλληλος για να επιβλέπει τη γυμναστική ενός εφήβου ή ενός οποιοδήποτε αθλούμενου σε ένα γυμναστήριο ή σε άλλο χώρο? Άτομα τα οποία είναι σπουδασμένα φυσικά και πραγματοποιούν, ας πούμε, τη σωστή γυμναστική. Δεν είναι τύπου αυτά που βλέπουμε στο διαδίκτυο, 5 τρόποι για να χάσεις άμεσα λίπος ή ποιες ασκήσεις είναι, ας πούμε, οι καλύτερες για να χάσεις λίπος από την κοιλιακή χώρα και αυτά τα πράγματα που είναι πολύ γενικά και τέλος πάντων. Είναι άνθρωποι που είναι σπουδασμένοι. Άνθρωποι που έχουν σπουδάσει είτε την επιστήμη του σπορ και του αθλητισμού, είτε στο ΤΕΦΑ, στο τμήμα επιστημών φυσικής αγωγής, που σημαίνει το ΤΕΦΑ. Ναι. Στην Ελλάδα ονομάζεται ΤΕΦΑ, τμήμα επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού. ΤΕΦΑ.
Ας πούμε, άτομα τα οποία δεν έχουν πολύ σχέση με τον αθλητισμό και πήραν ένα δίπλωμα online χωρίς να κάνουν κάποια πρακτική και μάθανε κάποια πράγματα online και δεν είχαν κάποια εντρυφία, να το πούμε, με το... Δεν έχουν εντρυφής. Κοιτάξτε, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι κάνουν κάποια σεμινάρια που είναι από κοντά και ονομάζονται personal trainers, αλλά η διαφορά μεταξύ ενός personal trainer και ενός ανθρώπου που έχει πτυχίο στην επιστήμη του σπορ και του αθλητισμού είναι ότι αυτός που έχει πτυχίο έχει σπουδάσει αυτό που κάνει, κάνεται αρκετή ανατομία, νευρολογία, νευρολογία. Εμείς θυμάμαι, είχαμε ένα εγώ θυμάμαι στο πανεπιστήμιο, είχαμε ένα μάθημα. Σε αυτό το θέμα είναι ότι σου αποκτάς μια κριτική σκέψη για να καταλάβεις τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Όταν, ας πούμε, να παρακολουθείς ένα σεμινάριο ή, όπως το λέμε και στην Κύπρο, αν τα κάνεις από πάνω, που πάνω που λέμε στην Κύπρο, Επιφανειακή γνώση. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν θα μπορείς να κρίνεις σωστά το τι θα είναι σωστό να κάνει ένα παιδί στη γυμναστική. Επειδή το βλέπω πολύ συχνά στο γυμναστήριο και στο εξωτερικό στην Αγγλία που σπουδάζα, είχε κάποιους γυμναστές που έκαναν αρκετά λάθος πράγματα με παιδιά ηλικίας 10-12 χρονών, που ναι, μεν είπαμε, είναι καλό όταν σωματικά είναι έτοιμα να κάνουν γυμναστική, Τους βάζανε να κάνουν γυμναστική που δεν είναι σωστό να κάνουν παιδιά. Δηλαδή, τα γυμναστές αυτοί ήταν personal trainers όμως. Personal trainer. Γιατί πρέπει να κάνουμε το ξεκαθάρισμα, γιατί όπως είναι ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής και έχει τη διαφορά με τον coach, που coach μπορεί να είναι οποιοδήποτε έχει κάνει ένα course βραχύχρονων για να κάνει συμβουλευτική σε ένα θέμα, έτσι είναι και η διαφορά μεταξύ του γυμναστή και του personal trainer. Ο ένας είναι επιστήμονας, ο άλλος έχει κάποια μικρή εκπαίδευση. Βεβαίως υπάρχουν αρκετοί personal trainer που είναι και γυμναστές σπουδασμένοι και πήραν τον τίτλο του personal trainer επειδή κάνουν προσωπική εκγύμναση. Άρα στην προσπάθεια μας να βρούμε έναν κατάλληλο ειδικό για να μας βοηθήσει με τη γυμναστική τη δική μας ή των παιδιών μας, φροντίζουμε να έχει τον τίτλο του γυμναστή, το πτυχίο, το αναγνωρισμένο πτυχίο πανεπιστημίου του γυμναστή. Και μετά από εκεί και πέρα, οτιδήποτε άλλο έχει, καλό είναι και κακό δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, άλλον, είναι η ιστορία με τον ψυχοθεραπευτή. Κάποιοι ψυχολόγοι είναι και ψυχοθεραπευτές, κάποιοι ψυχοθεραπευτές δεν είναι ψυχολόγοι. Φυσικά, οι ψυχοθεραπευτές, οι σκέτοι, έχουν κάνει πολύ περισσότερη εκπαίδευση και πρακτική από τους personal trainer του σκέτου. Λοιπόν, εφόσον το έχουμε ξεκαθαρίσει το πράγμα, είπες ότι έχεις παρακολουθήσει και στο γυμναστήριο στην Αγγλία μου πήγαινες ότι κάποια παιδιά έκαναν κάποιες ασκήσεις ή τους έβαζαν αυτοί που τους επέβλεπαν να κάνουν κάποιες ασκήσεις που δεν είναι κατάλληλες για την ηλικία τους. Η ηλικία ενός παιδιού είναι ενδεικτική και του τι γυμναστική μπορεί να κάνει ή υπάρχουν ατομικές διαφορές στο κάθε παιδί? Όταν λέμε ότι είναι σωστό οι έφηβοι και τα παιδιά να κάνουν γυμναστική με αντιστάσεις ή βάρη, λέμε, ας πούμε, ως ένα ήπιο σημείο. Δηλαδή, δεν θα βάλεις ένα 12χρονο να κάνει απότομες κινήσεις με βάρος, με βάρος ίσο με το σωματικό του βάρος. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι 35 κιλά, δεν θα το βάζεις να σηκώνει 35 κιλά. Όπως ισχύει στους οι ενήλικες, υπάρχουν κάποιοι ενήλικες που μπορούν να σηκώνουν και 2 και 3 φορές το σωματικό τους βάρος. Αυτό δεν είναι δυνατό στα παιδιά. Δηλαδή, όταν ένα παιδί είναι 30 κιλά, δεν μπορείς να βάζεις να σηκώνει 90 κιλά. Εντάξει, περιπτώσεις προπονητών, όπως βλέπουμε, που κάνουν άρση ολυμπιακών βαρών, που τα παιδιά σηκώνουν 2 και 3 φορές το βάρος τους. Τώρα, αν είναι σωστό ή λάθος, δεν είναι η θέση μου να το πω εγώ. Έχουν δικές τους τακτικές. Εντάξει, βλέπεις κάποια παιδιά 7 χρονών που είναι 25 κιλά και σηκώνουν 75 κιλά. Εντάξει, υπάρχει στο πρωταθλητισμό τούτο? Ναι, τους ξεκινούν από μικρή ηλικία. Εμείς μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία τα έχουμε στο σπίτι. Μια κατηγορία, επειδή άλλο ο πρωταθλητισμός, άλλο η γυμναση γενική για την φυσική κατάσταση και για την υγεία.
Λάζαρε, εγώ νομίζω ως ψυχολόγος ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη το να πάει ένα παιδί να γυμναστεί σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι δομημένο, όπως ένα γυμναστήριο. Δηλαδή, θυμάμαι τότε όταν ξεκίνησες εσύ να πηγαίνεις στο γυμναστήριο, ήσουν χαρούμενος, απεκτήσες αυτοπεποίθηση, θυμάσαι? Δεύτερη φορά. Την πρώτη, πες μας για την πρώτη. Την πρώτη σταμάτησα μετά από 3 μήνες. Τη δεύτερη φορά, όταν ήμουν πρώτη ηλικίου, ήταν εντάξει. Μου άλλαξε κάπως τη ζωή, επειδή ακολούθησα αυτόν τον δρόμο της γυμναστικής, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί είχε σταματήσει τότε στο γυμνάσιο? Δεν ξέρω, το έκανα για να, νομίζω για να είμαι σε καλύτερη φυσική κατάσταση για να παίζω ποδόσφαιρο. Και τα έμειξα λίγο και μετά συνέχισα μόνο το ποδόσφαιρο. Μετά άφησα το ποδόσφαιρο, ξεκίνησα γυμναστική, ξαναπήρα το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι άλλη ιστορία. τότε όμως νομίζω όταν πήγαινε στο γυμναστήριο που ήσουν στην πρώτη γυμνασίου, δεν είχες ιδιαίτερη επίβλεψη, δεν είναι? Ναι, δεν είχες. Λίγο μόνος σου. Ναι. Δεν είναι καλή ιδέα ένα έφηβος να πάει και να είναι μόνος του, να του δώσει ο γυμναστής ένα πρόγραμμα γραπτών το οποίο να πρέπει να το κάνει μόνος. Παιδιά να έχουν... Όμως το σύστημα της Κύπρου είναι ότι τα σύστημα... Η νοοτροπία των γυμναστηρίων της Κύπρου με το εξωτερικό είναι διαφορετική. Ας πούμε στην Κύπρο, όταν ένα παιδί ή οποιοδήποτε πελάτης θα πάει να γραφτεί, επειδή είναι πιο ακριβές οι συνδρομές, οι γυμναστές που υπάρχουν στο γυμναστήριο, τον πρώτο καιρό θα είναι λίγο πιο κοντά σου, θα σου μιλάνε παραπάνω, θα σου απαντάνε τις απορίες σου, μετά που θα καταλάβουν και ήδη μετά από 2-3 μήνες ότι... κατάλαβες κάποια πράγματα, απλώς θα σου γράφουν σε ένα χαρτί και θα τα κάνεις μόνος. Στο εξωτερικό, στην Αγγλία, επειδή είναι η μόνη άλλη εμπειρία που έχουμε γυμναστήρια, οι γυμναστές δεν ασχολούνται καθόλου. Είναι απλώς πληρώνεις τη συνδρομή να πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Αν θέλεις να μάθεις κάτι παραπάνω, πληρώνεις personal trainer. Δεν πρόκειται από τη στιγμή που πλήρωσες να πάει, επειδή είναι και, μιλούμε για τιμές 15 λίρες το μήνα. Είναι απλώς η συνδρομή στο γυμναστήριο. Δηλαδή περίπου 20 ευρώ ή 18 ευρώ. Δεν υπάρχουν καν γυμναστές. Οι γυμναστές που είναι εκεί είναι ορομίσθιοι που πληρώνονται από τον ίδιο τον πελάτη αν θέλει να παρακολουθήσει προσωπικό, να προσλάβουν προσωπικό γυμναστή. Τούτο όμως δεν ισχύει, μπορεί να ισχύσει σε ένα γυμναστήριο στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Αν κάποιος να πει εγώ θα πάω στο γυμναστήριο, θα πληρώσω τη συνδρομή μου. Ναι, μετά από τους 3 μήνες, όπως είπα, που δεν ασχολείται πολύ ο γυμναστής, επειδή έμαθες κάποια βασικά πράγματα, αν θέλεις περαιτέρω επιβλέψη και προσοχή από κάποιο γυμναστή, θα πρέπει να πληρώσεις για personal trainer. Άρα να έχεις κάποιον προσωπικό γυμναστή μου να μαζί σου μία ώρα, για παράδειγμα, και να είναι μαζί σου στα όργανα της γυμναστικής. Εγώ βέβαια, εντάξει, όταν ήμουν 15 χρονών, πριν να κλείσω 16 και ξεκίνησα το γυμναστήριο, είχα αφοσιωθεί στο να ενημερώσω τον εαυτό μου με το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος και έμπαινα στο διαδίκτυο και διάβαζα πάρα πολλά άρθρα για να μορφώσω τον εαυτό μου προς τη γυμναστική. Και η άποψη με εμένα, το πιο σημαντικό είναι να μορφωθεί ο άλλος για να κάνει τη γυμναστική. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο να ενημερωθεί και να μορφωθεί προς τον κόσμο της γυμναστικής και όλα τα πράγματα που πρέπει να ξέρει, μπορεί να βρει κάποιον τον οποίο να τον διδάξει. Και από τη στιγμή που θα τελειώσει μετά από 1, 2 ή 3 μήνες, δεν θα τον έχει ξανά ανάγκη, επειδή θα μάθει να το ελέγχει αυτό, με τον εαυτό του. Θα μάθει τα βασικά. Δηλαδή, όπως κάνουμε εμείς την ψυχοεκπαίδευση στο κανάλι μας, μπορεί κάποιος να κάνει γυμναστικό εκπαίδευση, να το πούμε έτσι. Ναι. Ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα? Όταν τελείωσες το σχολείο, είχες δώσει εισαγωγικές εξετάσεις, είχες βάλει άλλα θέματα. Δεν είχες βάλει τη γυμναστική. Επήγαινε ο Λάζαρος για ένα μήνα εκεί που είχε περάσει στο ΤΕΠΑΚ, ήρθε στη Λευκοσία να βρεθούμε, μου λέει δεν μ' αρέσει αυτός ο κλάδος που ακολουθεί. Όχι ότι δεν ήταν καλός κλάδος, δεν ήταν αυτός που σε ενέπνεε. Γιατί θυμάσαι τι σου είπα τότε? Σε ρώτησα τι διαβάζεις τον ελεύθερο σου χρόνο, με τι παθιάζεσαι. Τι είναι εκείνο το θέμα για το οποίο θα ασχοληθείς, είτε είσαι κουρασμένος είτε είσαι ξεκουραστός, εκείνο να σπουδάσεις. Θυμάσαι έτσι πως είχαμε πάρει την απόφαση για αλλαγή?
Τι, επί της ευκαιρίας, τι έχεις να πεις σε παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάνει μια ανώριμη επιλογή σπουδών και βρίσκονται στο πρώτο, δεύτερο έτος μια σπουδή που δεν τους εκφράζει? Είναι χάσιμο χρόνο να σταματήσουν να πάνε κάπου αλλού? Όχι. Επειδή θα το κάνει για την υπόλοιπη σου ζωή. Τι είσαι 23-24, αν δεν απολαμβάνεις 8 ώρες την ημέρα, ας πούμε, το τι κάνεις, ποιος είναι ο λόγος? Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Λάζαρε μου, για τους γονείς οι οποίοι έχουν έγνοια, εντάξει. Πώς μπορεί να ξέρει ο γονιός ότι το παιδί του είναι όριμο για να κάνει γυμναστική? Γυμναστική στο γυμναστήριο, με μηχανήματα, με αντιστάσεις και βάρη. Πώς μπορεί να αξιολογηθεί η οριμότητα στη σωματική ανάπτυξη του παιδιού και ποιος είναι αυτός που αποφασίζει ποια μορφή άσκησης είναι κατάλληλη για το κάθε παιδί? Γιατί στην εφηβεία έχουμε κάποιες αλλαγές στο σώμα. Ναι, είναι το ίδιο. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που δείχνουν ότι το παιδί μπήκε στην εφηβεία. Στις κοπέλες είναι η ανάπτυξη του μαστού, στα γεννητικά όργανα. Τα αγόρια είναι όταν αρχίζουν να βγάζουν, ας πούμε, τρίχες στο πρόσωπο ή της υπηκής τρίχα στα γεννητικά όργανα. Στα αγόρια είναι όταν παθαίνει η φωνή. Είναι τα γενικά χαρακτηριστικά που καταλαβαίνει ο γονιός. Τα γενικά χαρακτηριστικά του φύλου ονομαζούνται αυτά, τα οποία έρχονται στην εφηβεία. Ναι, αυτά τα χαρακτηριστικά όταν φανερωθούν δηλαδή στα παιδιά τους. Και βλέπεις ότι υπάρχει και μία απότομη αλλαγή στο ύψος, ότι ανοίγουν οι πλάτες. Όταν συνηθίσει κατά κάποιον τρόπο το καινούριο του σώμα το παιδί τους και πατά, ας πούμε, στα πόδια του, είναι μία ένδειξη ότι είναι έτοιμα στο να ακολουθήσουν κάποιο είδους γυμναστική. Λαζάρε, είναι πολύ σημαντικό όμως ακολουθούν σωστά τη γυμναστική. Επειδή υπάρχει, αν κάνουν λάθος είδου γυμναστικής με αντιστάσεις ή βάρη, πολύ πιθανό να τραυματιστούν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η επιλογή του προσωπικού γυμναστή. Λαζάρε, τα παιδιά τα οποία δεν είναι ακόμη στην προεφηβεία ή στην εφηβεία, δηλαδή ένα παιδί 5 χρόνων, 6 χρόνων, 7 χρόνων, δεν ενδείκνεται να πηγαίνει στο γυμναστήριο? Όχι. Άρα για να πάει να γραφτεί στο γυμναστήριο ένα παιδί, πρέπει να έχει πατήσει καλά στην εφηβεία, όπως είπες. Ναι, υπάρχουν άλλα είδη γυμναστικής για τα παιδιά που βρίσκονται στην ηλικία των 5 ή 6 χρονών, όπως να τρέχουν ή να κάνουν κάποιες ασκήσεις που δεν χρειάζονται αντιστάσεις βάρη, που είναι το σωματικό βάρος. Αυτά είναι ok, αλλά πάλι πρέπει να υπάρχει επίβλεψη, είτε από τον γονέα, είτε από τον γυμναστή ή το οτιδήποτε. Εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι πολλά άτομα στέλνουν τα 5χρονα ή τα 6χρονα τη γυμναστή. Έχει όμως πολλά μωράκια, όπως είναι και ο Μαξιμιλιανός, ο γιος του Μάριου, του ξαδέρφου μας, που πάνε κολύμπιν από πολύ μικρά. Ναι, ναι. Το κολύμπιν είναι καλύτερη γυμναστική στο να πηγαίνει κάποιο παιδί το οποίο δεν είναι ακόμα στην εφηβεία. Τα παίρνουν από μηνός το κολύμπι αρκετοί γονείς. Ναι, σωστά. Εγώ το εγκρίνω αυτά. Ωραία. Εντάξει, εγώ εσένα σε πήρα. Ήσουν ενός έτους όταν πήγες κολύμπι για πρώτη φορά. Ήσουν πολύ μικρός, γεννήθηκες Αύγουστο. Λοιπόν, άρα ένα παιδί για να μπορέσει να κάνει γυμναστική στο γυμναστήριο, στην οποία να χρησιμοποιούνται βάρη και αντιστάσεις, πρέπει να έχει μπει στην εφηβεία. Ναι. Να μην είναι παιδί, να μην είναι προέφηβος και πρέπει να αξιολογηθεί από έναν επιστήμονα της φυσικής άσκησης και του αθλητισμού και να του δοθεί ρουτίνα ασκήσεων, δεν είναι έτσι? Ναι, ακριβώς. Θεωρείς ότι είναι καλή ιδέα να προτείνουμε στα παιδιά μας να πάνε γυμναστήριο? Δηλαδή ένα παιδί το οποίο το βλέπουμε ότι μπορεί να είναι έτσι λίγο κλειστό στον εαυτό του ή να μην είναι πολύ κοινωνικό ή να μην έχει πολύ καλή διάθεση, θα μπορούσε το γυμναστήριο να το βοηθήσει? Θα μπορούσε, αλλά εντάξει, από το ψυχολογικό τομέα, νομίζω είσαι πιο κατάλληλη να κρίνεις, αν είναι κάποιο παιδί πιο εσωστρεφή και
έχει κάποια προβλήματα με το βάρος του, ξέρω, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ιδέα να το στείλεις αμέσως στο γυμναστήριο, επειδή μπορεί να είναι self-conscious, που λέμε, και να το χειροτερέψει, να νιώθει ότι τον κοροϊδεύουν οι άλλοι ή το βλέπουν πολύ. Δεν ξέρω. Εκείνον το κλίμα του γυμναστήριου. Τώρα θυμάμαι το γυμναστήριο στο οποίο πήγαινε εσύ όταν ήσουν πρώτη γυμνασίου, που πήγαινα και εγώ σε εκείνον το γυμναστήριο. Θυμούμαι ότι κάθε φορά που έμπαινα μέσα, επειδή ήταν ένα γυμναστήριο που είχε αρκετούς γυμνασμένους ανθρώπους μέσα. Εγώ νιώθα μειονεκτικά. Είναι φυσιολογικό κάποιος ο οποίος δεν νιώθει καλά με το σώμα του ή θέλει κάποια πράγματα να τα αλλάξει, να νιώθει λίγο περίεργα σε ένα τέτοιο κλίμα. Γι' αυτό πρέπει να σιγουρευτείς ότι το παιδί σου είναι έτοιμο να πάει στο γυμναστήριο και από ψυχολογικό τομέα και από το σωματικό. Θέλεις να μοιραστείς λίγο μαζί μας την προσωπική σου ιστορία? Γιατί όταν ήσουν στην πρώτη ηλικίου, ήσουν σε μια φάση που είχες αποκτήσει βάρος. Ναι. Ξεκίνησες νομίζω από τη Δευτέρα, Τρίτη γυμνασίου να βάζεις βάρος. Όχι. Ήμουν ελαφρώς υπέρβαρος ως την τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή, όταν λέμε το κανονικό μου βάρος έπρεπε να ήταν περίπου 69 κιλά, εγώ ήμουν 74-75, δεν ήμουν παχουλός. Νόμιζες όμως, ένιωθες παχουλός όμως. Ενώ δεν ήσουν. Ναι, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι αυτό το ακριβώς η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας, μπορεί να μην είναι αντικειμενική στην εφηβεία. Ένιωθες παχουλός ενώ δεν ήσουν παχουλός. Ναι. Περαιτέρω στο πρώτη ηλικίου, από 75 κιλά πήγα στα 90, ως το τέλος της πρώτης ηλικίου. Και θυμάμαι, ήταν το Πάσχα, ναι, το Πάσχα του 2013. Είχα φτάσει στα 90 κιλά και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, πήγα να κάνω μπάνιο μια νύχτα και είχα βγάλει τη φανέλα μου. Και ήταν κοντά το καλοκαίρι και λέω πώς θα πάω. Το μπλουζάκι σου. Ναι. Σε ακούν και οι Ελλαδίτες που δεν λένε μπλουζάκι να το Εντάξει, μπλουζάκι. Το τίσο. Και είδα τον εαυτό μου και λέω πώς θα πάω θάλασσα έτσι φέτος. Δεν γίνεται. Και τα 90-85 κιλά τα χάσα με διατροφή και λίγη γυμναστική στο σπίτι. Μετά νιώσα πιο άνετα να πάω στο γυμναστήριο. Αυτό που καλοκαίρι... θυμάσαι, είχες πάει στη Γεωργία, τη Γεωργίου, τη διαιτολόγο στην Πάφο. Ναι. Η Γεωργία την έχω φιλοξενήσει και στην εκπομπή, η οποία είναι μια πολύ γλυκιά και μοντέρνα κοπέλα, η οποία τα βρήκατε πάρα πολύ καλά με τη Γεωργία. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ σημαντικό ότι υπήρχε το therapeutic rapport, ότι κατάλαβες τη Γεωργία. Επίσης η Γεωργία, σαν να μάθεις από μόνος σου για τη διατροφή. Που πολλοί διαιτολόγοι δεν το κάνουν αυτό. Σου δίνουν ένα πρόγραμμα με φαγητό, δεν σου εξηγούν καν για ποιο λόγο το κάνεις αυτό. Και είσαι εξαρτώμενος από τον διαιτολόγο σου. Δηλαδή, όποτε τελειώσει η δίαιτα μου, πρέπει να πάω να πάρω άλλη. Η Γεωργία κάνει το σωστό που είναι να κάνει την διατροφο εκπαίδευση, όπως κάνεις εσύ. Μπράβο. Και σε αφήνει ανεξάρτητο από μία φάση και μετά να μην τη χρειάζεσαι πια. Αυτό είναι το σωστό, επειδή πρέπει να μορφωθεί το ίδιο σου. Και νομίζω ότι σε είχε υποστηρίξει και ψυχολογικά η Γεωργία. Δηλαδή σου έδινε θάρρος, ότι θα καταφέρεις, Λάζαρε, μπράβο. Ναι. Ήταν έτσι πολλά θετική μαζί σου. Και έκανες... Για να συνεχίσω, έχασα τα πρώτα 5 κιλά. Μετά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού που ξέρω το γυμναστήριο, είχα φτάσει στα 79, δηλαδή είχα χάσει 11 κιλά. Έχανα ένα κιλό την εβδομάδα, που είναι το σωστό. Όταν χάνεις πολλά κιλά, πρέπει να χάνεις περίπου ένα κιλό την εβδομάδα. Γιατί αν τα χάσεις απότομα, μετά και θα μπουν εύκολα και θα αφήσουν και θα χαλαρώσει το σώμα κτλ. Μετά, για να το πήρα πιο αυστηρά, είχα συνεχίσει το γυμναστήριο κτλ. Από το πρώτη ηλικίου, την αρχή, Σεπτέμβρη, Δευτέρα ηλικίου, μέχρι το τέλος της Δευτέρας ηλικίου, είχα χάσει άλλο 7 κιλά, είχα φτάσει στα 72, αλλά τα χάσα σε πολύ αργό χρονικό διάστημα, επειδή έχτιζα κυμική μάζα. Και είχα φτάσει στα 72 κιλά με περίπου 8-7% λίπος. Δηλαδή δεν είχα τίποτε λίπος πάνω. Επιτρέπεις να βάλω τη φωτογραφία αυτή την ωραία που έχεις στο Instagram που δείχνει διαφορά? Όχι, δεν επιτρέπει. Δεν επιτρέπει. Είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι τρία. Είναι, η μια είναι πρωτού ξεκίνησης, η άλλη είναι στο μέσο και η άλλη είναι στο τέλος. Okay. Θα σας τη στείλω ιδιωτικό, όποιοι ενδιαφέρεστε. Όχι.
Μπορείς να πεις στον κόσμο τα παράπονα σου που έχεις μάνα σου στη Θεκλά Μετρίδου, που σε κάνει ρεζίλη δημοσίως. Λοιπόν, και εκείνον το οποίο παρατήρησα εγώ ως μάμμα σου, ως μητέρα σου, ήταν ότι όσον συνέχισες να πηγαίνεις στο γυμναστήριο και όσον έβλεπες την αλλαγή στο σώμα σου, τόση περισσότερη αυτοπεποίθηση να αποκτούσες. Φυσικά, ναι. Δηλαδή, ήταν και η αυτοεικότητα σου άλλαξε. Την αυτοπεποίθηση. Πρέπει να ξέρεις να τη χειρίζεσαι και λίγο αυτήν την αυτοπεποίθηση. Είχα κάποιοι φίλοι μου, μου είπαν ότι δεν σε μπορούσα σε εκείνη την περίοδο, επειδή ήσουν πολύ σπαστικός. Συνέχεια, δες πώς εγκλάχασα, δες τι κάνω, δες που δυνάμωσα εδώ και τα λοιπά. Ήσουν πολύ σπαστικός εκείνη την περίοδο. Συνέφυγος, ρε. Θυμάμαι και το φύσεις. Τίποτα άνθρωπος βλέπει τέτοια αλλαγή στο σώμα του και νιώθει καλύτερα και θέλει να το πει. Συνέχεια, ο Λάζαρος, να σας δείξω, ανοίγω το πουκάμισο, δέτε. Είχες γίνει λίγο επιδειξίας του άνω μέρους του σώματος, του άνω μέρους. Μα κοίταξε, είναι πολύ χαρούμενο ένα νέο παιδί όταν βλέπει ότι εκεί που ένιωθα τον εαυτό μου να είμαι παχουλός ή να είμαι γεμάτος ή να μην είμαι όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, όπως το πρότυπο που έχω το αθλητικό, ξαφνικά αποκτώ ένα σώμα που είναι όπως μου αρέσει. Είναι σπουδαία ακουλπόθεση νομίζω τούτη. Αλίστα. Άρα, καταλήγοντας, δεν γλιτώνεις, θα μας κάνεις και βίντεο, θα κάνουμε μαζί και βίντεο για τις μεγαλύτερες κυρίες όπως είναι η μητέρα σου και κάποιες άλλες κυρίες εδώ στο κανάλι, είναι και τις νεότερες κυρίες που είναι 30 ετών, 25 ετών, γιατί γυμναστικές μπορούμε να κάνουμε, εντάξει. Και κάποιοι κύριοι, άμα ενδιαφέρεστε, στείλτε ερωτήματα στο mail μου, theklapetridou@yahoo.gr, για μελλοντικά βίντεο με τον Λάζαρο. Και θα κάνουμε μια ημέρα και ένα βίντεο να μου κάνεις γυμναστική. Να, άμα βρεθούμε από κοντά. Ή και online. Θα μπορούσαμε online να μου κάνεις γυμναστική. Θα μπορούσαμε, αλλά εντάξει, τώρα να δούμε. Τώρα να δούμε. Μην προτρέχεις. Κοίταξε, εγώ πάω περπάτημα τώρα, Λαζάρε μου, και είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι εκεί που είμαι 97 κιλά και 700 γραμμάρια, είμαι μόνο 90 κιλά. Δηλαδή, είμαι εκεί που ξεκίνησες εσύ στην πρώτη ηλικία. Πιο κοντή. Εντάξει, πώς νιώθετε που η μητέρα σας είναι παχουλή? Πώς να νιώθω? Κοιτάξτε, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε σπουδάσει την επιστήμη, το σπορ και το αθλητισμό. Έχετε έναν πατέρα ο οποίος, ο μπαμπάς σου, είναι αθλημένος άνθρωπος, δεν μπορείς να πεις ότι είναι αθλητικός. Ναι. Έχετε μία αδερφή η οποία είναι fit. Έχετε και μία μητέρα όμως είναι παχουλή. Πώς σας κάνει αυτό να νιώθετε? Π.χ. όμως ένα ψυχολόγο θα είχε ένα παιδί που είχε ψυχολογικά προβλήματα. Δεν είχα κόμπλεξ για το σωματικό σου βάρος, ήμουν μια χαρά. Ναι. Έχω όμως μια τραυματική εμπειρία από εσένα. Που είχαμε πάει στη θάλασσα σε έναν καλοκαίρι. Εντάξει, ήμουν μικρός ρανάν και τα βγάλεις όλα. Εμπειράζει. Έχουμε το cancel culture τώρα, άμα πεις ότι είπα τίποτα, δεν έχουμε προβλήματα. Το cancel culture, οκ. Okay. Mm. Δεν είχες πει τίποτα. Ήμουν πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα να καταλάβουμε όλοι ότι η γυμναστική είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για αυτούς που είναι πολύ νέοι, ή για αυτούς που είναι αδύνατοι, ή για αυτούς που είναι ήδη αθλημένοι, ή που είναι fit. Η γυμναστική είναι για όλους, και για άνδρες και για γυναίκες. Σε οποιαδήποτε ηλικία και για παιδιά, φτάνει να κάνουν την ανάλογη γυμναστική που είναι καλή για το δικό τους φυσική κατάσταση. Yeah. Εσύ ως, είσαι στην αρχή τώρα, Λάζαρε, της εργασιακής σου κατάστασης, της καριέρας σου, θα έλεγα. Εντάξει, ο Λάζαρος έκανε το μάστερ του, ξεκίνησε στα 23. Φέτος στα 23 ξεκίνησες να εργάζεσαι. Ποιο είναι το... Τι είδους γυμναστής θα ήθελες να είσαι? Γυμναστής για αθλητές, γυμναστής για τύπους οι οποίοι ζουν μέσα στην κουλτούρα της γυμναστικής, ή θα προτιμούσες να σου περισσότερο γυμναστής για όλους? Εντάξει, αρχικά ο στόχος ήταν να ασχολούμαι με αθλητές, επειδή εντάξει έχουν μεγαλύτερους στόχους και είναι πιο αφοσιωμένοι στους στόχους τους, αλλά θα ασχοληθώ στο μέλλον με κανονικό κόσμο. Θα ήθελα να έχω
πελάτες, άτομα οι οποίοι θα είναι αφοσιωμένοι στους στόχους τους και θα θέλουν πραγματικά την αλλαγή. Ανθρώπους μη αθλητές. Ανθρώπους που δεν είναι αθλητές. Ναι, ναι. People, όπως είμαστε όλοι. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να ασχολούμαι με άτομα τα οποία θα είναι αφοσιωμένα στους στόχους τους και θα θέλουν την αλλαγή. Δηλαδή, τι να κάνω κάποιον που απλώς δεν θα ακούει εκείνα που του λέω. Θα τον βλέπω στα ουσιαστικά. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να βλέπω αλλαγές από τον κόσμο. Δεν ξέρουμε από το που το έχεις πάρει αυτόν. Και η μάνα σου διώχνει τον κόσμο από το γραφείο όταν δεν είχα διάθεση να δουλέψω. Δεν θα σε πειράζει όμως να αναλάβεις κάποιον ο οποίος δεν έχει καθόλου γνώσεις γύρω από την κουλτούρα της γυμναστικής. Θα ήσουν πρόθυμος να το μίσεις. Να το μίσεις. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πρέπει να είναι πρόθυμος και αυτός να μοιηθεί. Ναι, εννοείται. Θυμάσαι που μου έλεγες, πότε ήταν πριν ένα-δύο χρόνια που πήγαινες στο γυμναστήριο στην Πάφων, ότι συναντούσες εκεί ένα συγγενή μας, έναν παιδί που είναι πιο μικρός που σέναν. Ένα γιον το γιον της ξαδέρφης μου, ότι συζητούσετε για τη γυμναστική και ότι σου άρεσε τούτη η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, θυμάσαι. Ή που, ναι, ότι ήταν ωραία εμπειρία. Εντάξει, τότε δεν είχες ακόμη τελειώσει γυμναστής. Λέει, ήταν ωραία εμπειρία να μεταδίδεις το πάθος σου για τη γυμναστική και την αγάπη σου για τη γυμναστική σε νέους ανθρώπους ή σε άλλους ανθρώπους. Ναι, 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 σίγουρα. It's interesting. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λάζαρε. Γεια σας. Γεια σας. Γεια.